κατάστασης διαμαρτυρίας στην ουσία έχει να κάνει με την καταγγελία γενικά και της πολιτικής της κυβέρνησης που ακολουθεί στην συγκοινωνία και στις μεταφορές και ειδικότερα και εδώ στον ΟΑΣΤ. Συγκεκριμένα, όλο το προηγούμενο διάστημα γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, βέβαια οι υγειονομικοί πρώτα απ' όλα και το εμπόριο, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο και στις υπηρεσίες κτλ. Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα, είχαμε δεκάδες συναδέλφους που ασθένησαν, εκατοντάδες που μπήκαν σε καραντίνα και ορισμένοι δεν είναι πια μαζί μας. Σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας και ενώ η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει φοροαπαλλαγές και φακτολούς από εκατομμύρια για ενίσχυση ιδιωτικών ομίλων, στραγγίζει τους εργαζόμενους, φέρνει συνέχεια, νομοθετεί συνέχεια καινούργια μέτρα και από την άλλη πλευρά μειώνει και τους μισθούς, αλλά ιδιωτικοποιεί και παραπέρα το συγκοινωνιακό έργο. Έχει μετατρέψει το ένα από τα δύο αμαξοστάσια του οργανισμού σε αμαξοστάσιο του ιδιώτη που ενοικιάζει λεωφορεία στον ΟΑΣΤ. Με τα 23 εκατομμύρια που δίνει το χρόνο προς τα ΦΕΛ και με τα 5 με 6 εκατομμύρια που δίνει στον ιδιώτη κάθε χρόνο για να νοικιάζει λεωφορεία, κοντά δηλαδή στα 30 εκατομμύρια, θα μπορούσε να υπάρξει πλήρης ανάταξη του στόλου, καινούργια λεωφορεία, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και καλές υπηρεσίες για τους επιβάτες. Και όμως, ελάχιστα έχουν γίνει από το πρώτο μέχρι το δεύτερο κύμα και τώρα ακολουθεί και το τρίτο κύμα πανδημίας στο κομμάτι αυτό. Και σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και με την σημερινή κατάσταση που υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας, υπάρχει συνοστισμός και συγχρονισμός μέσα στο λεωφορεία. Έχετε μιλήσει με τη διοίκηση για αυτές τις εικόνες? Έχουμε μιλήσει με τη διοίκηση. Η διοίκηση δηλώνει ότι κάνει προσπάθειες με την ενοικίαση των λεωφορείων, με το leasing δηλαδή το λεγόμενο. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την τακτική, γιατί πρέπει τα χρήματα του ελληνικού λαού, αυτά που πληρώνει μέσω της φορολογίας, να διατίθεται για να τον εξυπηρετούν και για να είναι ο οργανισμός σε πλήρη ανάταξη και να μην βασίζεται σε διάφορους ιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παίρνοντας μαζί τους και τα εκατομμύρια της κρατικής επιχείρησης και της επιδότησης, αλλά και από εκεί και πέρα δεν μένει και τίποτα ούτε στον οργανισμό ούτε και στο κοινωνικό σύνολο, γιατί τα λεωφορεία πρέπει να είναι του οργανισμού και όχι των ιδιωτών. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και για τη συντήρηση. Η συντήρηση απαξιώνεται και στην ουσία θα κλείσει. Αυτό σημαίνει μείωση του μόνιμου προσωπικού και από εκεί και πέρα αύξηση των εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας. Άρα λέτε ότι οι οδηγοί δεν είναι προστατευμένοι στον κορονοϊό? Οι οδηγοί, το αν είναι προστατευμένοι, το δείχνουν τα κρούσματα. Και δεν θα το πω εγώ, και το λένε και οι επιδημιολόγοι, οι οποίοι κάνουν τις σχετικές μελέτες. Όταν έχουν ασθενήσει πάνω από 150 εργαζόμενοι, αυτό τώρα δείχνει το ποια μέτρα έχουν πάρθει και αν έχουν πάρθει μέτρα, τα τεστ κτλ. Και τα γνωστά. Άρα λοιπόν έχουν αποφαθεί γι' αυτό οι επιστήμονες και δεν θα πω εγώ εάν είναι προστατευμένοι ή όχι. Οι αριθμοί μιλάνε.